έχουμε λίγο ασανσέρ γενικότερα στο τι συμβαίνει. Είμαστε κάτω από την επιρροή της Πανσελίνου, θα τα πούμε και την Παρασκευή που ολοκληρώνεται γενικά η όψη, η οποία ήταν η σημαντική. Εδώ λοιπόν σήμερα ήμασταν πολύ ωραία με το τρίγωνο που έκανε η Σελήνη με την Αφροδίτη. Τώρα περνάμε σε μια άλλη κατάσταση όπου θα αναμετρηθεί η Σελήνη, περνάει πάνω από το βόρειο δεσμό, θα περάσει πάνω από τον ουρανό και θα τετραγωνίσει, θα κάνει μια σκληρή όψη με τον Κρόνο στον υδροχό. Το καλό σενάριο εδώ λοιπόν είναι η αφύπνιση και η συνειδητοποίηση, αν θέλουμε λίγο να ταυτιστούμε με το σύμπαν και τις επιταγές του. Από την άλλη όμως σίγουρα προκαλεί πάρα πολύ τις αντοχές μας, δηλαδή είναι σαν μικρά σοκ στα οποία κάπως εμείς πρέπει να τα απεξέλθουμε ή δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει ακριβώς. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα μήνυμα σε όπου πέφτει, σε όποιον τομέα πέφτει, είτε πρόκειται για τον ήλιο μας, είτε για τον οροσκόπο μας. Σίγουρα το πιο βασικό απ' όλα είναι τα ζώδια Ταύρος, Λέων, Σκορπιός και Υδροχός. Εντάξει, έχω κάνει το χάρτη σου, ξέρω ακριβώς τι συνέβη αυτές τις μέρες. Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε για τους κριούς. Εδώ λοιπόν το σημαντικό σημείο έχει να κάνει με τις υλικές και συναισθηματικές σας ανασφάλειες. Που τι σημαίνει αυτό? Έχετε ένα αφυπνιστικό κάλεσμα όσον αφορά στο πώς ακριβώς πρέπει να ανταπεξέλθετε σε οικονομικά ζητήματα, δηλαδή οτιδήποτε έχει να κάνει με το υλικό. Μπορεί, ας πούμε, να έχετε κάποια δωράκια οικονομικά, αλλά από την άλλη κιόλας συγχρόνως να υπάρχουν και κάποια έξοδα τα οποία από τη μία μπαίνουν και από την άλλη βγαίνουν. Επομένως, είναι σαν να σας δίνετε ένα μήνυμα, ούτως ώστε να ξεκολλήσετε και γενικά να σχεδιάσετε αλλιώς το μέλλον σας και το πώς βγάζετε χρήματα και το πώς μπορείτε να ανέβετε στο κομμάτι αυτό. Λοιπόν, οι λάθος λόγοι όμως γίνονται το κίνητρο για να αφυπνιστείτε. Ταύρη μου, για εσάς λοιπόν η Σελήνη, ο βόρειος δεσμός και ο ουρανός είναι στο δικό σας το ζώδιο, που σημαίνει ότι ναι μεν μπορεί λίγο να σας ταράζει, γιατί είναι κάπως σαν να μην έχετε πραγματικά τον έλεγχο, αλλά από την άλλη εδώ πέρα βλέπουμε ποια είναι τα όρια σας, αλλά βλέπουμε και ποιες είναι οι δυνατότητές σας. Θα έλεγα λοιπόν ότι γίνονται πολύ δυνατές συνειδητοποιήσεις, αλλά γενικά έρχεστε σε επαφή πολύ με τις ανάγκες σας, με τα θέλω σας, τις επιθυμίες σας και ναι, θα τις πείτε λίγο έντονα βέβαια, αλλά σίγουρα θα μπορέσετε λίγο να επιβληθείτε μέχρι αύριο το πρωί. Δίδυμή μου, αυτή η σύνοδος λοιπόν της Σελήνης θα γίνει σε ένα έτσι πιο παρασκηνιακό κομμάτι που για εσάς σας κάνει λίγο τολμηρούς εκεί. Τι σημαίνει? Μπορεί να υπάρχουν κάποια πονηρά που μπορεί να κάνετε και λίγο προσοχή γιατί μπορεί να αποκαλυφθούν κιόλας. Από την άλλη μπορεί να έχει να κάνει με το πολύ δυνατό ένστικτο, δηλαδή είναι αυτό που λένε στα αγγλικά κιόλας aha moments, δηλαδή έβρικα, το βρήκα, κατάλαβα τι ακριβώς μου χρειάζεται, να συντονιστείτε λιγάκι, να σας δοθεί μία απάντηση. Από την άλλη μπορεί να έχετε, να σας επηρεάσει λίγο το νευρικό σας σύστημα με τρόπο τέτοιο που να μην μπορείτε να κοιμηθείτε, ιδιαίτερα επειδή δουλεύει πολύ το υποσυνείδητό σας και γενικά οι μνήμες σας και πράγματα τα οποία σας έχουν ενοχλήσει ξαφνικά έρχονται όλα τώρα στην επιφάνεια. Καρκίνη μου, για εσάς το πιο δύσκολο κομμάτι έτσι κι αλλιώς είναι ο Κρόνος. Σε ένα κομμάτι πολύ, δεν θα έλεγα απλά εσωτερικό, είναι το θέμα της ψυχολογίας το οποίο σας επηρεάζεται. Εδώ λοιπόν μπορεί να αισθάνεστε ότι υπάρχει μια εξάρτηση, αλλά και στήριξη όμως, έτσι δεν είναι μόνο αρνητική η όλη διέλευση, σε πρακτικά ζητήματα από τον σύντροφό σας ή από πολύ αγαπημένους ανθρώπους. Μπορεί να νιώθετε ότι δεν έχετε τον έλεγχο, μπορεί να νιώθετε ότι κάπως έτσι το σύμπαν σας κάνει λίγο απανωτά χτυπήματα στα οποία εσείς πρέπει να τα απεξέλθετε. Ή θέλετε μια αγκαλίτσα βασικά. Αυτό που θα μπορώ να σας πω είναι να αποβάλλετε τις οποιασδήποτε τοξικές σκέψεις και να σκεφτείτε λίγο πιο θετικά, ούτως ώστε να ανεβεί η ψυχολογία σας και να ανεβούν και όλα όσα κάνετε να πάνε δηλαδή καλύτερα. Λιοντάρια μου, για εσάς αυτή η σύνοδος βρίσκεται στην κορυφή του οροσκοπίου σας, που ναι, αφορά τα επαγγελματικά σας, αφορά την κοινωνική σας ζωή, αφορά άτομα εξουσίας, κάποιους άλλους που μπορεί να έχουν τον έλεγχο. Θα σας πω λοιπόν εδώ τι πρέπει να κάνετε. Ουσιαστικά να σπάσετε λίγο τους κανόνες, να το πάτε λίγο διαφορετικά και να δημιουργήσετε νέους οι οποίοι θα είναι προς όφελός σας. Γενικά είναι μια προσπάθεια στην οποία προσπαθείτε να ανταπεξέλθετε σε εμπόδια, σε αναποδιές, αλλά συγχρόνως όμως μου κάνετε και τ' άλλο. Θέλετε να δείξετε ότι δεν σας έχει επηρεάσει τίποτα. Μια χαρά μπορώ, δεν λυγίζω, δυνατή, δυνατός είμαι. Λοιπόν, κρατάω γερά. Κρατάει γερά, φαίνεται. Το βλέπετε, γελάει, αλλά ναι. Καρδούλα μου το ξέρει. Λοιπόν, εδώ θα σας έλεγα ότι μπορεί να γίνετε λίγο πιο ευρηματική και πιο ευέλικτη, κάτι το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και στη συνέχεια, γιατί αυτό μπορεί να λειτουργήσει υπέρ σας. Λοιπόν,
Παρθένη μου, για εσάς θα έλεγα μια θετική έτσι, διέλευση απέναντί σας. Δεν σημαίνει ότι δεν σας ενεργοποιεί σε κάτι. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται να κάνετε, λίγο να σκεφτείτε αντισυμβατικά. Και αυτό θα σας βοηθήσει πολύ να ανοίξετε τους ορίζοντές σας και να έχετε άλλες ιδέες οι οποίες μπορούν να σας προωθήσουν στη συνέχεια. Γιατί έχει να κάνει και με ένα κομμάτι της προώθησης. Λίγο η φιλοσοφία σας, λίγο η στάση ζωής σας μπορεί λίγο να ταραχτεί, αλλά σίγουρα όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Τώρα, από την άλλη, θα ήταν καλό να, ή μπορεί να δείτε την αιτία να χρησιμοποιήσετε νέα εργαλεία στο εργασιακό σας κομμάτι ή να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας, που σημαίνει να μάθετε καινούρια πράγματα και να αυξήσετε τις γνώσεις σας. Ζυγή μου, εδώ ό,τι κάνετε θα πρέπει να το κάνετε με πάθος. Βάλτε λοιπόν όλο το πάθος στην, είτε πρόκειται για οικονομικά, είτε πρόκειται για επαγγελματικά, είτε πρόκειται για τις σχέσεις σας. Χρειάζεται λοιπόν να είναι από μέσα σας, με ένταση, να χρησιμοποιήσετε και τη δημιουργικότητά σας. Γενικά, αγαπήστε και κανακέστε λίγο τον εαυτό σας, γιατί αυτό είναι λίγο, έχει πέσει κάπως η, όχι η δημιουργικότητα, έχει πέσει λίγο η ενέργειά σας, έχει πέσει λίγο το φως σας. Άρα λοιπόν ξαναβρείτε το στην δεδομένη φάση και χρησιμοποιήστε το. Σκορπίο μου, για εσάς αυτή η σύνοδος είναι ακριβώς απέναντί σας. Συνεχίζει λοιπόν η σελήνη, έχει να κάνει με το κομμάτι των σχέσεων, επαφών, συνεργασιών. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτό που κάνετε είναι ότι καθρεφτίζετε στους άλλους αυτά που έτσι κι αλλιώς νιώθετε εσείς για τον εαυτό σας. Νιώθετε θετικά, το βγάζετε θετικά. Νιώθετε αρνητικά, το καταλαβαίνουν οι άλλοι, το εισπράττουν. Αυτό λοιπόν που θέλω από εσάς είναι λίγο να ανοιχτείτε, να μην κρατάτε τις αποστάσεις, γιατί αυτό και το πάγωμα που μπορεί να νιώθετε εσείς το νιώθουν και οι άλλοι. Και μάθετε λίγο την τέχνη της διπλωματικότητας. Δεν αποκλείεται να έχετε κάποιες πολύ ωραίες γνωριμίες, δηλαδή να σας συστήσουν σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι σας βοηθάνε σε επαγγελματικό κομμάτι, αλλά μπορεί να είναι και ερωτικού περιεχομένου, τουλάχιστον και εσάς που είσαστε ελεύθεροι. Όχι τουλάχιστον, για εσάς που είσαστε ελεύθεροι. Δεν υπάρχει τουλάχιστον. Λοιπόν, τοξότες μου, εδώ λοιπόν έχουμε εμβόλυμες, έτσι, υποχρεώσεις οι οποίες σας βγάζουν τελώς εκτός προγράμματος, αλλά περισσότερο ξέρετε τι είναι. Είναι στο μυαλό σας. Είναι σαν να τα έχετε λοιπόν οργανώσει, να θεωρείτε ότι έτσι όλα πρέπει να γίνουν και πιστεύετε κιόλας ότι έτσι πρέπει να γίνουν, και οτιδήποτε ανατρέπει το πρόγραμμά σας, αυτό δημιουργεί και άγχος, αλλά και πολύ εκνευρισμό. Λίγο λοιπόν τα νευράκια σας θέλω να δείτε, να τσεκάρετε και να μην κάνετε σπασμωδικές κινήσεις. Εγώ, κύριε, λοιπόν, πολύ θετική απέναντί σας, εδώ σας θέλω αυθεντικούς. Θέλω την αυθεντικότητά σας. Συνειδητοποιείτε, ή μάλλον πρέπει να συνειδητοποιήσετε, πως σε ό,τι κάνετε ή προκειμένου να πετύχετε, αυτό που πρέπει να βάλετε είναι την υπογραφή σας, την υπογραφή εντός εισαγωγικών. Πρέπει να βάλετε τη στάμπα σας, πρέπει να βάλετε την προσωπικότητά σας, πρέπει να δείξετε ποιοι είστε. Και ερωτικά σας βοηθάει αυτό και επαγγελματικά. Από την άλλη, λίγο ενοχλητικά μπορεί να γίνουν τα παιδιά, ή δηλαδή να απαιτούν πάρα πολύ χρόνο από την ενέργειά σας, ή γενικά να σας απασχολήσουν και να φέρει ένα εκνευρισμό αυτό. Προσπαθήστε να είστε λίγο ήρεμοι και να κατανοήσετε κιόλας και τις δικές τους ανάγκες, γιατί συμβαίνει αυτό και αυτή η συμπεριφορά τους. Υδροχόη μου, λοιπόν, από αυτήν την σύνοδο και μαζί με το τετράγωνο που κάνει με τον Κρόνο, ο Κρόνος είναι στο δικό σας ζώδιο. Τι σημαίνει? Ότι κάποιο μέλος της οικογένειάς σας μπορεί να διαταράσει, λοιπόν, να διαταράξει λίγο την ροή και την ησυχία της ρουτίνας σας και γενικά να αισθάνεστε ότι συνεχίζουν να στηρίζονται πάνω σας. Εδώ έχουμε θέματα υπευθυνότητας και ανευθυνότητας, που σημαίνει είτε είστε πολύ υπεύθυνοι και οι άλλοι σου λένε μια χαρά, τα καταφέρνει, είτε σας βλέπουν ως ανεύθυνους και εκεί λοιπόν να δημιουργηθούν αυτές οι συγκρούσεις. Άρα αυτό που πρέπει να κάνετε λοιπόν τώρα σε αυτήν τη συγκεκριμένη ημέρα, λίγο δείτε και ποια είναι η πλευρά σας. Υπάρχουν απαιτήσεις, ναι, αλλά υπάρχουν και υποχρεώσεις. Α, και συγγνώμη, και είναι πολύ σημαντικό λίγο να σκεφτείτε και λίγο και την σωματική σας ενέργεια και δεν θα πω την υγεία σας, αλλά γενικά να ησυχάσετε, να ηρεμήσετε, γιατί αυτό πάντα έχει ένα αντίκτυπο, αυτή η όψη έχει ένα αντίκτυπο λίγο στο πώς νιώθετε και πόση κούραση μπορεί να έχετε. Λοιπόν, και να περάσουμε λοιπόν και στους ηχθείς μας, όπου εδώ τι θα σας έλεγα, ο Κρόνος στο 12ο σπίτι, που για εσάς είναι ο δικός σας οίκος, γενικά δουλεύει παρασκηνιακά, τι, έχετε μία σύνδεση πάντα ηχθείες με το σύμπαν και γενικά ό,τι λέτε και όπως το νιώθετε, κατά κάποιο τρόπο, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, οι άγγελοι, ο Θεός, δεν ξέρω πού ο καθένας μπορεί να πιστεύει, σας συμβαίνει. Άρα λοιπόν εδώ, ό,τι ζητήσετε θα σας συμβεί, πείτε το, αλλά τουλάχιστον θα ήθελα να είναι πολύ θετικό.
Λοιπόν, ένα πάρα πολύ έντονο πρόγραμμα μπορεί να βγει σήμερα. Μην βάζετε όλα τα ραντεβού όμως μαζεμένα και τρέχετε. Δηλαδή, θέλω να προσέχετε και όταν οδηγείτε και όταν μιλάτε και να είσαστε πιο συγκεντρωμένοι. Και αύριο μέρα είναι πολύ πιο ήρεμα τα πράγματα. Και οργανώστε λοιπόν και εσείς την καθημερινότητά σας λίγο και για το δικό σας το χρόνο, αλλά και για τις υποχρεώσεις τις οποίες μπορεί να έχετε.